μένα είναι η ζωή μου. Είτε μεταφορικά, είτε και ουσιαστικά. Είμαι παίχτρια πολλά χρόνια. Το Αγόρι ήταν ο σύντροφός μου βέβαια, κατά κόσμο ο Δημήτρης Φερεντίνος, που ήταν και ο εμπνευστής της ρακέτας για την Ελλάδα. Γιατί τότε ξεκίνησε και η ρακέτα σασπό στην Ελλάδα. Την οποία είχαν φέρει σασπόροι Έλληνες από την Αίγυπτο. Και το είδε εκείνος, πολύ νέος τότε, και έφτιαξε, επειδή ήταν και ξυλουργός, δύο ρακέτες και πήρε και ένα φίλο και κατεβήκανε κάτω να παίξουν. Και από τότε δεν βγήκε ποτέ από το μυαλό του. Η εταιρεία το Αγόρι, στη σημερινή της μορφή, έγινε το 1989. Τότε που έφυγε και από τη ζωή ο Δημήτρης Φερεντίνος, το Αγόρι. Η πατέντα το Αγόρι κατοχυρώθηκε το 1992 από τον οργανισμό του ΟΒΗ. Η πατέντα είναι τα κενά αέρος που βάλαμε στη ρακέτα. Μια ρακέτα Αγόρι αποτελείται από δύο είδη ξυλίας, το κοντραπλά και θαλάσσις και από το σουηδικό μαδέρι πεύκο. Στην αρχή έρχονται τα μαδέρια, τα οποία περνάνε μια πρώτη φάση εξεργασίας, τα ξεχοντρίζουμε, με άλλα λόγια καλλιένουμε. Στη συνέχεια το μαδέρι περνάει μέσα από το βολίδισκο, κόβεται σε διάφορα πιχάκια ανάλογα το βάρος της ρακέτας που θέλουμε να προτύχουμε. Τα πιχάκια τα περνάμε από την κορδέλα, τα κόβουμε σε κάποιες συγκεκριμένες διαστάσεις, ώστε να μπορέσουμε στη συνέχεια να τα σειράσουμε. Στη συνέχεια έρχονται στο κέντρο εργασίας, γνωστό CNC, κόβουμε πέντε τελικό σχήμα μια ρακέτα. Και κολλάμε τα χερούλια της ρακέτας. Την ξανατοποθετούμε στο CNC, σπάμε τις γωνιές της ρακέτας περιμετρικά, την κάνουμε πιο στρογγυλή με άλλα λόγια, και στη συνέχεια μία-μία οι ρακέτες περνάνε στο τριβείο όπου λιένονται, όπου και παίρνουν τελική τους μορφή. Περνάνε τον τελευταίο οπτικό ποιοτικό έλεγχο, ζυγίζονται και βάζουμε την πυρογραφία στο τέλος. Οι ρακέτες Αγόρι βγαίνουν σε διάφορα γραμμάρια, ξεκινάνε από 340 γραμμάρια μέχρι και 500 γραμμάρια. Ένας παίχτης, όσο πιο έμπειρος και καλός θα είναι, θα οδηγηθεί σε μια πιο ελαφριά ρακέτα για να έχει μεγαλύτερη διάρκεια στο παιχνίδι του, πιο δυνατή επίθεση και σίγουρα μια ελαφριά ρακέτα που υποθέτει καλή τεχνική, ώστε να μπορέσει να βγάλει άμυνα. Ένας πιο αχάλιος παίχτης θα αναζητήσει μια ρακέτα με μεγαλύτερο βάρος για να το βοηθήσει περισσότερο στην άμυνα. Βέβαια, η βαριά ρακέτα, όπως εύκολα μπορούμε να φανταστούμε, είναι πιο κουραστική. Έχει πάει στην Κύπρο, Ισπανία, Βουλγαρία, Τουρκία. Προτιμούμε βέβαια χώρες που έχουν θάλασσες και παραλίες. Γιατί είναι κατεξοχήν θαλάσσιος πόδι η ρακέτα.